Τρία εμβάσματα, δύο από το Ιράν προ την Ελλάδα και ένα από την Ελλάδα προ το Ιράν μέσω του συστήματο μεταφορά χρημάτων Χαβάλα που χρησιμοποιούν οι παράτιμοι μετανάστε, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Καθώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για χρήματα που άλλαξαν χέρια μετά το σχεδιασμό τρομοκρατική ενέργεια σε εστιατόριο στο κέντρο τη Αθήνα, πρόκειται για λογαριασμού των δύο συλληφθέντων. Την ίδια ώρα μετά από συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους αντιτρομοκρατικοί και ΑΕΠ ΕΕ, συνεχίζουν οι αρχές να ψάχνουν για τα άτομα που θα στρατολογούσαν οι δύο συλληφθέντες Πακιστανοί μετά από εντολή του 30χρονου αρχηγού τους από την Τεχεράνη. Γι' αυτό σου είπα να κανονίσεις είτε ένα άτομο είτε δύο είτε τρία και πες τους το έξω από τα δόντια για το κάθε κεφάλι η αμοιβή είναι και για αυτούς 50 λακ. Οι πληροφορίε όμω λένε και η έρευνα έδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν άλλου ανθρώπου και ήταν στη διαδικασία ανέβρεση οπλισμού αυτό το χτύπημα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι συλληφθέντε είχαν προχωρήσει και σε μοίρασμα ρόλων για να κάνουν το χτύπημα. Έτσι, άλλοι θα ήταν οι εκτελεστέ, άλλοι οι παρατηρητέ και άλλοι θα τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίε του νεκρού και τραυματίε μετά την επίθεση. Στο εστιατόριο μπορεί να το κάνει και με μπουκάλε. Μπείτε στην κουζίνα και βάλτε φωτιά να ξεκινήσει από εκεί. Να γίνει η δουλειά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν κανένα περιθώριο. Το κατάλαβε. Θα γίνει, σου το υπόσχομαι. Και από τον κάθε τραυματία και νεκρό θα σου στείλω και φωτό. Ό,τι πληγή ή τραύμα υπάρχει να φαίνεται καθαρά στο βίντεο και τις φωτογραφίες. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως στόχους συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα εβραϊκού Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Βρέθηκαν οι αποδείξεις, έχουν συλληφθεί, έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κίνητρο τους φαίνεται ότι ήταν οικονομικό και όχι κάτι άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα αναζητείται ένα άτομο αλλοδαπός ο οποίος θα προμήθευε με όπλα τους τρομοκράτες.